Ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ όλους όσους βρίσκονται σε αυτή την τηλεκόμφερανση. Μια τηλεκόμφερανση η οποία πραγματοποιείται μετά από πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, που όταν έμαθε για αυτό το project πραγματικά ήθελε να είναι συμμέτοχος. Να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πρώτα απ' όλα για την ευγενική χορηγία, γιατί καταλαβαίνετε χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε καθόλου. Να ευχαριστήσω και να πω συγχαρητήρια στην έδρα των ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Simon Fraser, το οποίο είχε όλη την εποπτεία του εγχειρήματος. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Γενικό Γραμματέα μας εδώ, τον Γιάννη του Χρυσουλάκη, ο οποίος ήταν η ψυχή του Υπουργείου Εξωτερικών στη συνεργασία με αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που θέλω να πω για όσους δεν το ξέρουν, κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς το ξέρετε ήδη, ότι είναι πραγματικά εκπληκτικό το γεγονός ότι έχουμε καταγράψει ήδη πάνω από 11.000 εγγραφές σε πάνω από 100 χώρες και αυτό δηλώνει το έντονο ενδιαφέρον από την ομογένεια και ιδιαίτερα από τα νέα παιδιά για να διατηρήσουν ενεργούς τους δεσμούς των νεότερων γενιών με την πατρίδα. Όσο σημαντική και αν είναι η διατήρηση, και να το τονίσω αυτό, της ελληνικής συνείδησης, εσείς κύριε Πρωθυπουργέ έχετε πει, και οφείλω να το πω λίγο μπροστά σε όλους, όταν είχα την πρώτη μέρα που μου ανέθεσε τα καινούρια μου καθήκοντα σαν Υφυπουργός Εξωτερικών, μου είχε πει: Κώστα, σε παρακαλώ να δώσουμε μεγάλο βάρος στην ελληνική γλώσσα. Και αυτό το κάνουμε σήμερα με αυτή την πλατφόρμα, η οποία πραγματικά είναι κάτι πρωτοποριακό. Και στόχος αυτής της πλατφόρμας είναι να αποτελέσει σιγά σιγά ένα σημείο αναφοράς για την ελληνομάθεια των ομογενών μας στο εξωτερικό. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες για το μέλλον. Σεβασμιότατε, αγαπητέ μου Υπουργέ, φίλες και φίλοι από τις 5 Ηπείρους, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας και μου δίνετε η δυνατότητα να σας βλέπω, να επικοινωνώ μαζί σας για να προσθέσω και εγώ τη δικιά μου φωνή στήριξης σε μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία του Υφυπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, του Υφυπουργού, αλλά και της έδρας ελληνικών σπουδών στο Simon Fraser University, μια έδρα η οποία δημιουργήθηκε με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάποιοι που παραβρίσκονται σε αυτή την τηλεδιάσκεψη ίσως να θυμούνται την επίσκεψή μου στο Simon Fraser University. Πρέπει να ήταν, κύριε Κράλη, πριν από 8 χρόνια, εάν θυμάμαι καλά, που είχα επισκεφθεί την έδρα, και ένας σπουδαίος άνθρωπος δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα από εκείνη τη συνάντηση που έβαλε και αυτό στη δικιά του σφραγίδα για να τρέξει αυτό το project. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, σεβασμιότατε, να μπορούμε να έχουμε ένα εργαλείο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, έχει δηλαδή μια ψηφιακή υποδομή, είναι εύχρηστο, πατάει πάνω στη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά αξιοποιεί και τον πλούτο της ελληνικής ιστορίας και της ελληνικής μυθολογίας για να κάνει το μάθημα της ελληνικής γλώσσας ζωντανό και ευχάριστο για όσους και για όσα κυρίως παιδιά θέλουν να κρατήσουν ζωντανή την επικοινωνία με την ελληνική γλώσσα. Και το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο σημαντικό στοιχείο, αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Και σήμερα έχουμε πολλές περισσότερες δυνατότητες πια με την τεχνολογία να μπορούμε να κάνουμε αυτή την πρώτη επαφή με την ελληνική γλώσσα πιο εύκολη, πιο βατή, και τα παιδιά από κάθε γωνιά του κόσμου, είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Κινσάσα, στην Αφρική, είτε είναι στην Αυστραλία, είτε είναι στην Ασία, είτε είναι παιδιά τα οποία έχουν ελληνικές ρίζες, είτε είναι παιδιά που δεν έχουν ελληνικές ρίζες, αλλά ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, να μπορούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα και να εξοικειώνονται με την ομορφιά και με τον πλούτο της γλώσσας μας. Οπότε είμαι εδώ για να πω θερμά συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτή την διαδικτυακή πλατφόρμα. Να σας πω ότι θα έχει την απόλυτη στήριξή μου καθώς κάνει τα επόμενα βήματά της, ότι θα ενδιαφερθώ προσωπικά για να δούμε πώς μπορούμε να την εμπλουτίσουμε ολοένα και περισσότερο. Και να πω και πάλι ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην έδρα των ελληνικών σπουδών στο Simon Fraser και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, χωρίς την ευγενική χορηγία του οποίου αυτό το εγχείρημα δεν θα ήταν σήμερα εφικτό. Και πάλι συγχαρητήρια από καρδιάς.
και θέλω έτσι με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να ακούσω τις δικές σας ιστορίες, τις δικές σας εμπειρίες, τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών μας, αλλά και των παιδιών που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Να μιλήσει πρώτος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο Σεβασμιότατος Ελπιδοφόρος. Καλημέρα σας, εξωχώρατε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Χρυσουλάκη, κυρίες και κύριοι αγαπημένα μας παιδιά, γιατί με μεγάλη χαρά βλέπω και εγώ, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι έχουμε και παιδιά ανάμεσά μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και με τη σειρά μου και προσωπικά, αλλά και σαν Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής, ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια και την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους φορείς οι οποίοι συνεργάστηκαν τόσο ωραία για να πραγματοποιηθεί αυτή η πλατφόρμα και ασφαλώς και τους συνεργάτες σας, τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Βλάση και τον κύριο Χρυσουλάκη και κυρίως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο για άλλη μια φορά εμφανίζεται ένας σταθερός, υγιής και δυνατός πυλώνας κάθε καλής προσπάθειας που γίνεται στον χώρο του ελληνισμού και της διασποράς γενικότερα και νομίζω ότι αξίζει την ευγνωμοσύνη και την αναγνώριση όλων μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, περιττό να σας πω ότι και η Αρχιεπισκοπή μας έχει θέσει από την αρχή ως μία από τις βασικές προτεραιότητες στην στήριξη της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικότητας γενικότερα εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ξέρετε ότι οτιδήποτε είναι διαδικτυακό είναι παγκόσμιο και επομένως είναι συμβατό και με τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού μας, ο οποίος είναι ένας οικουμενικός πολιτισμός, παγκόσμιος, με καμία φοβία να αντιμετωπίσει άλλους πολιτισμούς, άλλες γλώσσες και άλλους ανθρώπους. Ακριβώς το αντίθετο, η γλώσσα την οποία μιλάμε δεν είναι απλά μία γλώσσα επικοινωνίας για μας, είναι άλλη μία έκφραση αυτού που είμαστε. Και είμαστε ένας πολιτισμός πάντοτε ανοιχτός, συνεργάσιμος και αυτή είναι η δύναμή μας, διότι το να μοιραζόμαστε στοιχεία του πολιτισμού μας με τους άλλους ανθρώπους δεν είναι μία κίνηση ούτε ελεημοσύνης, αλλά είναι μία κίνηση ευγνωμοσύνης, διότι με την επαφή που έχουμε με τους άλλους ανθρώπους και με τους άλλους πολιτισμούς, γινόμαστε εμείς οι Έλληνες πρώτα πιο πλούσιοι και μετά εμπλουτίζοντας τον δικό μας πολιτισμό με τα στοιχεία αυτά, μπορούμε να μοιραστούμε καλύτερα το δώρο αυτό που μας έδωσε ο Θεός, που είναι η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας. Αλλά, όπως είπα, ο πολιτισμός δεν είναι μόνο μία αφηρημένη έννοια, μία ιστορία, είναι και ένας γεωγραφικός χώρος στον οποίο ζούμε. Είναι ο τρόπος που υπάρχουμε, ο τρόπος που γλεντούμε, ο τρόπος που τρώμε, ο τρόπος που επικοινωνούμε. Και αυτά ακόμα τα στοιχεία είναι κάτι που μας κάνουν όλους υπερήφανους, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε στον κόσμο. Και το σημείο αναφοράς μας είναι πάντα η πατρίδα, την οποία είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε και στην οποία είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγάπησαν τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι ένα χρυσό κλειδί που μας βάζει μέσα σε ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο από θησαυρούς που είναι αδαπάνητοι. Είναι όσο και να μοιραστούμε αυτούς τους θησαυρούς του πολιτισμού μας, ποτέ δεν θα μειωθούν, ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί και θα αυξηθούν και θα γίνουμε όλοι μας κοινωνοί αυτής της μεγάλης δωρεάς. Επομένως, η Ιερά Αρχιεπισκοπή είναι εδώ, έχει βασική προτεραιότητα την ελληνική γλώσσα. Γνωρίζετε τι έχουμε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε και έχουμε την στήριξη και της ελληνικής κυβέρνησης στη Γενναιόδορη, στη θεολογική μας σχολή που στηρίζει την ελληνική γλώσσα και την προώθηση της ελληνικότητας στους μελλοντικούς κληρικούς μας. Με αυτές τις σκέψεις ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες, να ευχηθώ καλή συνέχεια και είμαστε εδώ κοντά σας. Ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε και καμιά φορά θα κάνουμε και περισσότερο από όσο μπορούμε. Να συνεχίσουμε τώρα λίγο με το Ίδρυμα, με τον Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών στο Σάιμον Φρέιζερ και να ακούσουμε τον Δημήτρη τον Γκράλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας ακούσετε και για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει από την πρώτη στιγμή για τις πρωτοβουλίες μας. Θα ήθελα να μιλήσω λίγα για την εμπειρία της συνεργασίας μας με το ελληνικό κράτος. Γιατί νομίζω πως αυτό το οποίο έχουμε πετύχει όντας όλοι μας εδώ σε 30 τόσα παράθυρα
για αυτή τη συζήτηση είναι να δουλέψουμε μαζί. Να έχουμε μια, κατά τη γνώμη μου, πρότυπη συνεργασία δημοσίου φορέα και φορέων του ιδιωτικού τομέα. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο μας έχει στηρίξει από την ίδρυση του κέντρου μας ως και την χρηματοδότηση για το, στα ελληνικά. Πρότυπη με την έννοια πως από την στιγμή που προσεγγίσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών και την ομάδα του κ. Χρυσουλάκη, είχαμε άμεση ανταπόκριση. Έχουμε μόνο τις καλύτερες εμπειρίες από τη συγκεκριμένη συνεργασία και πιστεύουμε πως μπορούμε να χτίσουμε πάρα πολλά πηγαίνοντας μπροστά στη βάση της τεχνολογίας και της πλατφόρμας μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, ήταν μια μοναδική εμπειρία πραγματικά, γιατί είναι ίσως από τις λίγες φορές που έχουμε συνεργασία δημόσιου φορέα, υπουργείου, με ιδιωτικό φορέα. Βρήκαμε ένα διαμάντι και πραγματικά νομίζω ότι το αξιοποιήσαμε με αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα όλοι. Τα παιδιά έχουν πολλές γνώσεις και όχι μόνο αυτό, αλλά χρησιμοποίησαν επιστήμονες οι οποίοι μένουν σήμερα στην Ελλάδα και δουλεύουν διαδικτυακά και ενώνουν όλοι τις δυνάμεις τους. Δηλαδή, πετύχαμε το brain gain κατά κάποιο τρόπο. Αυτή λοιπόν η εμπειρία νομίζω ότι είναι μοναδική. Στήσαμε αυτό το project, το οποίο έχει πραγματικά πολύ θεαματικά αποτελέσματα, βλέποντας τις εγγραφές τις οποίες έχουμε. Ναι. Στις πρώτες 40 μέρες, 10.000 εγγραφές ατομικές για αυτομάθηση από 110 χώρες. Και τώρα το έχει υιοθετήσει η Αρχιεπισκοπή Βορείου Αμερικής και συνεχίζουμε μετά με Αγγλία, Καναδά και Αυστραλία. Επίσης, εκείνα τα οποία τα επόμενα βήματα, η πλατφόρμα θα είναι εντελώς διαθέσιμη και για τα σχολεία στην 1η Σεπτεμβρίου και από εκεί και έπειτα έχουμε, μας το έχουν ζητήσει, επειδή απευθύνεται κυρίως σε αγγλόφωνα παιδιά, μας το έχουν ζητήσει πολύ να το μεταφράσουμε και στα ισπανικά και στα γαλλικά και στα γερμανικά. Και ακόμα το επόμενο βήμα πρέπει να είναι, επειδή σήμερα είναι διαθέσιμο σε tablets και σε κινητά τηλέφωνα, αλλά στο σύστημα iOS, για να το βάλουμε και στο σύστημα Android. Αλλά πέραν αυτού, νομίζω ότι μπορούν να προστεθούν πάρα πολλά κεφάλαια που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και τη μυθολογία και να χρησιμοποιηθούν επικοδομητικά και για τον τουρισμό μας. Πέραν αυτού, έχουμε συζητήσει και ένα επαιτειακό κεφάλαιο, το οποίο θα ονομάζεται στα ελληνικά 1821. Και πραγματικά αυτό θα είναι επαιτειακό για τα 200 χρόνια. Και τέλος, να συμπληρώσω ότι έχουμε συζητήσει με την ομάδα και ετοιμαζόμαστε να το υποβάλουμε για το Παγκόσμιο Βραβείο της UNESCO. You guys have said it, the secret sauce is not technology, it's culture. And we really integrated culture in new and interesting ways. We believe in mythology, we believe in Greek history, we believe in modern, contemporary, and ancient Greek culture. And it's really a world treasure. So it's easy to make this project engaging. Εμένα αυτό μ' αρέσει είναι, για μένα ήταν λίγο εύκολο, αλλά μ' αρέσει τα graphics και δουλεύει πολύ καλά. Very smooth. Mm-hmm. Thank you for meeting with us this morning, Mr. Prime Minister. My name is Nick Katsagoulis. I'm the Vice President of the Cultural Community of East Vancouver. I've been working with Costa and his group for the last 2 years right now. We're in the middle of building a brand new Greek school park community. We see the language as a key driver into actually growing our community, engaging our parents, and we think this is a great step in moving forward with that. Είναι μια πρωτοπόρα πλατφόρμα που απευθύνεται σε άτομα που μαθαίνουν την ελληνική ξένη, ας πούμε, αλλά και σε τρίτη τέταρτη γενιά, αλλά και σε ξένους. Συνδυάζεται η τεχνολογία και η παιδαγωγική. Και εδώ θέλω να πω στην κυρία Χορόλο, πάλι ο δάσκαλος τον έχει, γιατί ο δάσκαλος πρέπει να σχεδιάσει και βλέπω ότι έχει καλούς συνδυασμούς. Το ότι υπάρχει εικόνα, ο ήχος και αργότερα και ο γραπτός λόγος, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλημέρα. Καλημέρα. Πόσο χρονών είσαι, Λάζαρε? 7. 7 χρονών. Και, πώς, και τα ελληνικά τα μιλάς πολύ καλά, βλέπω, ε. Ναι.
Λάζαρε, τι ομάδα είσαι στην Αργεντινή στο ποδόσφαιρο? Ο Καρζούνιος, μπράβο, ήμουν σίγουρος. Αλλά δεν μου λες τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Έτσι, να βάζεις ψηλά τον πύχη των φιλοδοξιών. Να είσαι καλά και να μελετάς πάντα τα ελληνικά. Να τα μάθεις πολύ πολύ καλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο χαίρομαι που βλέπω παιδιά από το Κονγκό που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, να αγαπούν την Ορθοδοξία, να αγαπούν την ελληνική γλώσσα και να προσπαθούν να τη μάθουν. Πώς σας λένε, παιδιά? Εσένα πώς σε λένε? Πόσα χρόνια μιλάτε, κάνετε ελληνικά τώρα? Τρία χρόνια, μπράβο. Και σας αρέσουν τα ελληνικά? Τα μαθαίνετε γρήγορα? Ναι. Πάτε πολύ, μπράβο, πολύ ωραία. Και θα πρέπει να έρθετε κάποια στιγμή και επίσκεψη και στην Ελλάδα, ε? Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Και δεν μου λέτε, κυρία Στέλλα, πόσα παιδιά ακόμα μαθαίνουν ελληνικά? Σε αυτό το σχολείο μαθαίνουμε 40 παιδιά ελληνικά. Σε ένα άλλο σχολείο άλλα 40 παιδιά. Και προσπαθούμε, γιατί νιώθουμε και θέλουν λίγοι να μάθουν. Δεν παροτρύνουμε εμείς. Μπράβο, μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Και βλέπω ότι έχουμε ακόμα από την Κινσάσα. Και, είναι η κυρία Τρέλη. Η κυρία Τρέλη. Είναι η δασκάλα με τη μαθήτρια, την κυρία Μπαρτζή. Για να ακούσω, κυρία Τρέλη. Κοντά μου έχω την μαθήτριά μας, την Χριστίνα. Θα σας μιλήσει και η ίδια. Καλησπέρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλησπέρα, Χριστίνα. Να πω του Λυκείου Ελληνικού Σχολείου του Κινσάσας. Και πρόκειται να έρθω στην Ελλάδα να συνεχίσω τις σπουδές μου. Θα δώσω πανελλαδικές εξετάσεις με τους εξουσίους των Ομογενών και ελπίζω να τα καταφέρω. Τι θέλεις να σπουδάσεις? Μηχανικός υπολογιστών και πληροφορικής. Εξαιρετικά! Και πώς η εξοικείωσή σου με την ελληνική γλώσσα, είχες κάποια σχέση με την Ελλάδα ή πώς προέκυψε? Ο πατέρας μου είναι Έλληνας και είχε βάλει στο σχολείο από πολύ μικρή, όταν ήμουν παιδί. Μεγαλωμένη, γεννημένη στην Κινσάσα και μεγαλωμένη στην Κινσάσα, έτσι, ναι. Ναι, ναι. Κάθε επιτυχία σου εύχομαι στις εξετάσεις. Μακάρι να σε έχουμε μαζί μας από το επόμενο έτος και διάλεξες και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο να σπουδάσεις. Και καλησπέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Γεια σου. Γεια σου, Αστερίων. Τι κάνεις? Καλά. Είσαι γεννημένος στη Ρουμανία? Ναι, είμαι γεννημένος στη Ρουμανία. Μεγάλωσα εδώ, αλλά ο παπάς μου είναι Έλληνας. Ο παπάς σου είναι Έλληνας, μπράβο. Και τα ελληνικά σου βλέπω είναι πάρα πολύ καλά, ε? Ναι. Έχεις έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα? Ναι, και σε λίγες μέρες θα έρθω στη γιαγιά στην Ελλάδα. Μπράβο. Πού είναι η γιαγιά στην Ελλάδα? Στη Κεραμαθή. Τι, εξαιρετικά, πολύ ωραία. Θα κάνεις και ωραία μπάνια, ε? Ναι. Μπράβο, πολύ, πολύ ωραία. Oh, there you go, Parker. How are you? How's your Greek? Hi. Do you like it? So, what is the first Greek word you learned? Alimera, that's a very good, that's probably the most useful Greek word. We're very, very happy you like Greek and hopefully you'll be able to speak it fluently very soon. Καταρχάς, συγχαρητήρια και ευχαριστώ στους συντελεστές του προγράμματος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δασκάλους, καθηγητές που υπηρετούν τη δύσκολη αποστολή της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε όλα τα σημεία του κόσμου. Θέλω να ξέρετε ότι θα έχετε την προσωπική μου στήριξη στον δύσκολο αγώνα τον οποίο κάνετε, τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας, αλλά προφανώς και του Υπουργείου Παιδείας, και καθώς η χώρα μας σιγά σιγά και ελπίζω μετά την περιπέτεια και του COVID βγαίνει από αυτήν την δεκαετή κρίση, θα μπορούμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους και περισσότερες δυνατότητες στο να υποστηρίξουμε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και εκεί που έχουμε ιστορικά μεγάλες κοινότητες Ελλήνων, αλλά και σε σημεία
όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ζωντανό ενδιαφέρον για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή και όσα παιδιά συμμετείχαν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη, θα σας καλέσουμε στην Ελλάδα με το καλό το 2021, γιατί φέτος δυστυχώς είναι δύσκολο να ταξιδέψουμε, αν και ελπίζω κάποιοι από εσάς να καταφέρετε να έρθετε στην Ελλάδα. Κάποια τα παιδιά ήδη μου το είπαν. Και για τα παιδιά, ειδικά τα οποία δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα, να μπορέσουν να έρθουν, να την γνωρίσουν και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αγαπήσουν ακόμα περισσότερο την χώρα μας και θα αισθανθούν και αυτοί, ασχέτως από πού προέρχονται και ποια είναι η υπηκότητα τους, θα αισθανθούν και αυτοί οι Έλληνες. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, συγχαρητήρια και πάλι, καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Gracias.